Σε ελαιόλαδο βάζουμε μία σκελίδα σκόρδο και τα αφήνουμε για μία μέρα. Κόβουμε σε κυβάκια τα βρασμένα παντζάρια. Προσθέτουμε το λευκό ξύδι, το αρωματισμένο λάδι, τα τριμμένα καρύδια, ανακατεύουμε, αλατίζουμε, τα σερβίρουμε. Προαιρετικά ανακατεύουμε γιαούρτι μαζί με μαγιονέζα. Βάζουμε το μείγμα γιαουρτιού επάνω από τα παντζάρια. Και διακοσμούμε με καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε το νερό με το λάδι, το γάλα, το μπέικιν και το αυγό. Παίρνουμε 3 φύλλα μαζί και αλείφουμε μείγμα. Τα κόβουμε στη μέση. Στην μία άκρη τοποθετούμε φέτα και τυλίγουμε. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Τα βάζουμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με το μείγμα και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Τα σερβίρουμε μαζί με μέλι και σουσάμι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Σε ένα σκεύος βάζουμε τα τριμμένα τυριά, προσθέτουμε το σιμιγδάλι, την μαγιά και ανακατεύουμε. Χτυπάμε 3 αυγά και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Δουλεύουμε την μαστίχα με τη ζάχαρη να γίνουν σκόνη. Βάζουμε τα 2 αυγά, τις σταφίδες, το μπέικιν και ανακατεύουμε.
αρωματίζουμε με το μαχλέπι, την μαστίχα και τον ψιλοκομμένο δυόσμο. Σε ένα σκεύος βάζουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το αλεύρι τύπου 00. Προσθέτουμε αλάτι, την μαγιά και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μαχλέπι, το μπέικιν, την μαστίχα, το ελαιόλαδο και δουλεύουμε να γίνουν ψίχουλα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το χλιαρό γάλα να γίνουν ζύμη. Την δουλεύουμε πολύ καλά σε λαδωμένη επιφάνεια. Αν χρειαστεί, λαδώνουμε ξανά την επιφάνεια και δουλεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Όταν είναι έτοιμη, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Την πλάθουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε σε 12 μέρη. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τα τοποθετούμε σε βρεγμένο σουσάμι και πατάμε. Στο κέντρο βάζουμε αρκετή γέμιση. Διπλώνουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Και με ένα πιρούνι τις πατάμε να κολλήσουν. Τις τοποθετούμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, αλείφουμε με αυγό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Βάζουμε το μισό γάλα να βράσει. Στο υπόλοιπο ενσωματώνουμε το αλεύρι. Μαζί με το πιπέρι και το αλάτι. Τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι που να πάρουν υφή κρέμας. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο και το αυγό. Παίρνουμε ένα φύλλο κρούστας και το διπλώνουμε στη μέση. Αλείφουμε με βούτυρο. Τυλίγουμε τη μία άκρη περίπου 10 εκατοστά, τοποθετούμε βρασμένο ρακά και καρότα
Βάζουμε λεπτές φέτες από το ψημένο αρνί, ένα μπαστούνι από κεφαλοτήρι, φέτες από πασχαλινά αυγά που μας έχουν περισσέψει, περιχύνουμε μπεσαμέλ, τυλίγουμε, τα τοποθετούμε σε την κολλητικό ταψί, αλείφουμε με κρόκο αυγού, πασπαλίζουμε με σουσάμι ή τριμμένο κεφαλοτήρι, ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να πάρουν χρώμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε την μαγιά με την ζάχαρη, το χλιαρό γάλα, δύο κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το αυγό, το λιωμένο βούτυρο, σχεδόν το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε αλάτι και ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι να γίνει ζύμη. Σκεπάζουμε με μεμβράνη, πετσέτα και αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε σε 10 μέρη. Τα ανοίγουμε σε κορδόνια και δίνουμε σχήμα από λαγουδάκι όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Για μάτια και μύτη χρησιμοποιούμε κόκκους από μπαχάρι ή μαύρα φασόλια. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Ανακατεύουμε το γάλα,
με τους κρόκους και τον ζεστέ. Τα σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι για να βλέπετε όλες τις συνταγές. Κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Ενσωματώνουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο και τις βανίλιες. Καλύπτουμε ένα σκεύος με φέτες από τσουρέκι . Προαιρετικά ρίχνουμε σιρόπι από βύσσινο ή φραούλα. Τοποθετούμε την χλιαρή κρέμα και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Προαιρετικά σερβίρουμε με ρόδι και αμύγδαλο φιλέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Ετοιμάζουμε το ένα φακελάκι από το ζελέ βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Θρηματίζουμε τα μπισκότα. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και ενσωματώνουμε. Τα στρώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών . Αναμειγνύουμε τη σαντιγή με όσες ψιλοκομμένες φράουλες επιθυμούμε. Προσθέτουμε το ένα φακελάκι ζελέ και ανακατεύουμε. Για μεγαλύτερη ευκολία χρησιμοποιούμε μίξερ. Απλώνουμε την κρέμα επάνω από το μπισκότο και το αφήνουμε στο ψυγείο για 6 ώρες. Κόβουμε τις φράουλες σε φέτες. Τις βάζουμε επάνω από την κρέμα . Τις περιχύνουμε με κρύο και παχύρευστο ζελέ. Βάζουμε στο ψυγείο μέχρι που να σταθεροποιηθεί το ζελέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία!